Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ημέρα που τα σοβιετικά τάγκς γέμισαν τους δρόμους της Μόσχας. Σκληροπυρηνικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος θέλησαν να καταλάβουν την εξουσία και έθεσαν σε κατοίκον περιορισμό τον τότε ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Όμως το πραξικόπημα διήρκησε μόλις 3 ημέρες. Χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους υπό την καθοδήγηση του Μπόρις Γέλτσεν και ανέτρεψαν τους πραξικοπηματίες. Ο Κορμπατσόφ επέστρεψε στη θέση του, όμως η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν ποτέ ξανά ίδια. Ο Κορμπατσόφ κρατήθηκε για 3 ημέρες από τους πραξικοπηματίες. Όταν όμως ελευθερώθηκε και μπόρεσε να επιστρέψει στη Μόσχα, ήταν ήδη όμοιρος του Γέλτσιν, γιατί του χρωστούσε την απελευθέρωσή του. Έτσι ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Σχεδόν 4 μήνες μετά την επιστροφή του Κορμπατσόφ, ο Γέλτσιν και οι ηγέτες των Σοβιετικών Δημοκρατιών, με πρώτη την Ουκρανία, κήρυξαν το τέλος της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Ο Κορμπατσόφ οδηγήθηκε σε παρέτηση τα Χριστούγεννα του 1991. Μετά από 30 χρόνια παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε ένα μετααυτοκρατορικό τρόπο σκέψης. Για κάποιους η εξουσία έχει γίνει η απόλυτη αξία. Παράλληλα, έχουμε περιορισμούς στις ελευθερίες και ελέγχους στην κοινωνία. Για να μην αναφερθούμε στους άμεσους περιορισμούς στην ελευθερία του εκλέγεστε. Τρεις πολίτες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια του πραξικοπήματος. Χαρακτηρίστηκαν εθνικοί ήρωες και στην κηδεία τους παρέστη ο ίδιος ο Κορμπατσόφ. Οι πραξικοπηματίες συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν, ωστόσο τους δόθηκε χάρη το 1994. Ο τελευταίος εν ζωή πρωτεργάτης του πραξικοπήματος, Όλεκ Μπακλάνοφ, πέθανε πριν από ένα περίπου μήνα, σε ηλικία 89 ετών.